Με ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες Κάλας από 4.000 ευρώ μόνο. Έχουμε τη λύση και για οικιακούς ανελκυστήρες προσώπων. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-225. Ρογκάλας Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Σας καλωσορίζουμε και σας υποδεχόμαστε στην αρτοπία μας το παραδοσιακό. Η αξιοπιστία και η αγάπη μας προς εσάς, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία, μας βοήθησε να δημιουργήσουμε μια τεράστια γκάμα αρτοποιημάτων με αρίστων προδιαγραφών πρώτες ύλες. Οι 19 ποικιλίες ψωμιού με πρώτο το γνήσιο προζυμένιο παραδοσιακό ψωμί και η πληθώρα βουτημάτων και γλυκισμάτων μας δίνουν το προβάδισμα στην αρτοπία. Εξελισσόμαστε καθημερινά, γι' αυτό και σας παρουσιάζουμε πρώτη ψωμί βιολογικής καλλιέργειας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, το παραδοσιακό. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Σολομού 75. Τηλέφωνο 2610-313-194. Θα είμαστε πάντα σύμμαχοι των δικών σας γευστικών αναζητήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του ΑΧΑΙΑ σε έξαρση γρήπη στην Ελλάδα με περισσότερους από 60 νεκρούς μέχρι στιγμής σε επίγουσα εγκύκλιο στα σχολεία για την πρόληψη και την προστασία από τον ιό της γρήπης. Σε έξαρση η γρήπη με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 60 στη χώρα μας. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη έξαρση της γρήπης παγκόσμια αλλά κυρίως πανελλαδικά. Τα κρούσματα είναι από μικρά παιδιά μέχρι ενήλικες, μέχρι υπερήλικες. Αλήθεια είναι ότι η γρήπη και ο ιός της γρήπης, ο οποίος δυστυχώς καλύπτεται λοιπόν από όλα τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιήσαμε μέχρι τώρα, προστατεύουν πάρα πολύ λίγο, σε ποσοστό 20-30%, με αποτέλεσμα πραγματικά να υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν ο άρρωστος κατευθείαν από την πρώτη μέρα που κάνει ένα υψηλό πυρετό πάνω από 38,5-39 να συμβουλεύεται τον ειδικό γιατρό του συστήματος Πάσχη. Η γρήπη που δείχνει να εντείνεται λόγω της μεγάλης διασποράς αλλά και του συνωστισμού σε κλειστούς χώρους εξαιτίας του κρύου έχει οδηγήσει συνολικά 134 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς είναι χρονίως πάσχοντες, αυτό τον καιρό να μείνουν όσο το δυνατόν κλεισμένοι σπίτι, αν μπορούν και τους επιτρέπει η δουλειά τους ή αν είναι υπερήλικες με τη σύνταξή τους να μένουν σπίτι, γιατί ο μεγάλος συγχρονισμός σε περιβάλλοντα που υπάρχει πολλής κόσμος με τόσες πολλές ιώσεις γρήπης ή λοιμοξυνηγοριακές θα πρέπει να απομονωθεί, γιατί ο ένας με τον άλλο πολύ εύκολα με τα σταγονίδια, με το πτάνισμα, με την ομιλία, με τη χειραψία, με κοινά μαγειρικά σκεύη μη καλά πλημένα είναι πανεύκολο να μεταδοθούν όλοι οι ιοί και κυρίως ο ιός της γρήπης. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα άτομα να προστατεύονται κλεισμένα στο σπίτι. Στο μεταξύ, νέα επίγουσα εγκύκλιος για την πρόληψη της εποχικής γρήπης και τα μέσα αντιμετώπισης της έφτασε σύμφωνα με τις πληροφορίες στα σχολεία της Πάτρας από το Υπουργείο Υγείας. Αν είναι υποχρεωμένοι και είναι νέα άτομα και πηγαίνουν σχολείο ή πηγαίνουν σε δουλειές και είναι χρονίως πάσχοντες, θα πρέπει να προφυλάσσονται και να συνομιλούν με πολύ περιστολή με άτομα που πάσχουν εκείνη τη στιγμή. Επίσης, μέτρο αποφυγής μετάδοσης του ιού της γρήπης ή άλλων λοιμόξεων είναι με την πρώτη μέρα ή από τις πρώτες μέρες που ανακαλύψουμε συμπτώματα λίμωξης του αναπνευστικού να απομονωθούμε, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι παίρνοντας μια αναρρωτική άδεια, είτε είναι παιδιά από σχολείο που πρέπει να παραμείνουν σπίτι και τις πρώτες μέρες αλλά και 5 μέρες κατά τη διάρκεια της λίμωξης, γιατί να ξέρουμε η μετάδοση γίνεται 3 μέρες πριν ανακαλύψουμε τα συμπτώματα και τουλάχιστον 5 μέρες κατά τη διάρκεια της λίμωξης. Στο κόκκινο τώρα, ο Χιτά της Ξερόλακας. Η Δημοτική Αρχή έχει καταθέσει αιτήματα σε ΝΑΦΠΑΚ, το Αγρίνιο και Φλόκα με σκοπό να πάρουν μέρος των απορριμμάτων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Στο μεταξύ, ο Δήμος προχωρά το σχεδιασμό του για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Στο κόκκινο χιτά της Ξερόλακας, ο οποίος έχει υπερβεί τις αντοχές του σε όλες τις διαστάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς δεν έχουμε χώρο να εναποθέσουμε τα σκουπίδια. Σε λίγο καιρό θα έχουμε κίνδυνο να υποστούμε αυτό που υπόκειται η Τρίπολη και ο Πύργος. Ο κίνδυνος είναι άμεσος, τον έχουμε πει, προωθούμε τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες όμως έχουν το ρυθμό τους και το χρόνο τους. Έχουμε πει να είναι fast track, δεν είναι fast track. Εμείς ό,τι μπορούμε εδώ στο Δήμο με τις υπηρεσίες που παραλάβαμε και με καινούριους μηχανισμούς που έχουμε στήσει να προωθήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή της Πάτρας δεν έχει λάβει καμία απάντηση στα γραπτά αιτήματα που έχει καταθέσει στους περιφερειακούς Χιτά, του Φλόκα, του Αγρινίου και της Ναυπάκτου για να πάρουν μέρος των απορριμμάτων της, ώστε να ξεκινήσει η σταδιακή απεμπλοκή από τον Χιτά της Ξερόλακας. Έχουμε ζητήσει και από τη Φλόκα και από την Ναύπακτο και από το Αγρίνιο. Αύριο μπορεί, άμα γίνει και στο Αίγιο, θα ζητήσουμε μια ποσότητα να παίρνουν όλοι οι Δήμοι για να ανακοφήσουν την πόλη. Και ο σκοπός μας δεν είναι να επιβαρύνουμε, να φύγουμε από τη Ξερόλακα και να πάμε στο Φλόκα και σε 2-3 χρόνια να έχει κλείσει ή 4 να έχει κλείσει ο Χιτά του Φλόκα. Είναι ένα συνδυασμό μέτρων και εκεί χρειάζονται έργα και εκεί χρειάζεται επέκταση σε νέο κύτταρο. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και κυρίως χρειάζεται ένας νέος περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος να αποτρέπει αυτά τα περίφημα εργοστάσια, το οποίο θα πλήρωνε ο πατρικός λαός 200 εκατομμύρια. Χωρίς λόγο. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας της Πάτρας, Χρήστο Κορδά, να ζητείται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και η συνένεση της περιφέρειας και των αρμόδιων υπουργείων, ώστε να γίνει ένας περιφερειακός σχεδιασμός. Έχουμε ξεκινήσει τις μελέτες για να φτιάξουμε ένα σταθμό μεταφόρτωσης εκεί, την οποία προχωράει και ολοκληρώθηκε σχεδόν. Παράλληλα, προωθούμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού του έργου, της κατασκευής του κινητού σταθμού μεταφόρτωσης, ο οποίος στην ουσία περιλαμβάνει περισσότερο φορτηγά και έργα πολιτικού μηχανικού για να φορτώνεται. Προωθούμε τη διαδικασία στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιλαμβάνει και ένα στίχος αντιστήριξης για την επέκταση στην ουσία, λέω, για την προστασία των πρανών από το κατολίσθηση, γιατί υπάρχουν φόβος κατολίσθησης. Έχουμε φτάσει κοντά στο Θεό επάνω, τώρα τα σκουπίδια. Και αφετέρου δίνει και δυνατότητα, αν δεν βρούμε λύση εναλλακτική, να αποθέσουμε μια πρόσθετη ποσότητα για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Προωθούμε τη μελέτη για το βιαέριο, να υπάρχει καύση βιαέριου. Και προωθούμε διάφορες διαδικασίες, ώστε με το νέο περιφερειακό σχεδιασμό να δούμε λύση στο πρόβλημα. Πάμε τώρα στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Ελένη, καλό μεσημέρι. Και έχουμε περάσει, όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, στην ενότητά μας ο λόγος στους πολίτες. Να πούμε όμως, πριν περάσουμε στην ενότητα των τηλεθεατών, στις καταγγελίες των τηλεθεατών, ότι έχουμε κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ και ειδικότερα έχουμε μια τραγική είδηση, μια τραγική κατάληξη για μέχρι στιγμής τουλάχιστον έναν αλλοδαπό. Τι ακριβώς συνέβη, Ελένη, στο Δρέπανο? Λοιπόν, στο εργοστάσιο Τιτάν υπήρχε κυροβολημένο πλοίο. Είχαμε από αναθυμιάσεις νεκρό έναν αλλοδαπό, ενώ έχουμε ακόμη τρεις τραυματίες. Ο ένας μάλιστα είναι πιο βαριά. Διερευνούνται όλα τα αίτια της τραγωδίας πραγματικά, που στοίχισε τη ζωή φυσικά σε έναν άνθρωπο. Είναι όλα σε εξέλιξη. Το περιστατικό φαίνεται να έγινε λίγο μετά τις 12, όπως είπα και... Και να πούμε, Ελένη, ότι υπήρχε η αρχική πληροφορία ότι... Υπήρχε έκρηξη. Ναι, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός κατέληξε από τις αναθυμιάσεις στο συγκεκριμένο πλοίο, στα μπάρια του οποίου υπήρχε... Λιθάνθρακας. Ναι, λιθάνθρακας. Να πούμε ότι... Είχε έρθει από λιμάνι της Νότιος Αφρικής, ναι, και είχε σημαία Παναμά. Ενώ να πούμε ότι το ένα άτομο, ένας τραυματίας, βρίσκεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και δύο ακόμη άτομα στο νοσοκομείο του Αγιανδρέα. Μα συνολικά έχει 22 άτομα το πλήρωμα του πλοίου. Έδεσε, όπως είπαμε, στο Δρέπανο, κοντά στο εργοστάσιο Τιτάν.
Απλά κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, γιατί στην αρχή υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι έχει σχέση με το εργοστάσιο. Να πούμε ότι δεν είναι κανένας από όλοι οι εργαζόμενοι του εργοστασίου, είναι καλά. Και βέβαια οι άνθρωποι από το εργοστάσιο παρήχαν και τις πρώτες βοήθειες από τη στιγμή που ενημερώθηκαν ότι για το τραγικό συμβάν. Βοήθησαν τους ανθρώπους τους οποίους βρήκαν σε λιπόθυμη κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Μέχρι στιγμής ο άνθρωπος ο οποίος, όπως μας είπες και εσύ Ελένη, είναι νεκρός αυτή τη στιγμή, την ώρα που έφτασαν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου, δεν ήταν ακόμα νεκρός, μέχρι και τη στιγμή δηλαδή που μου έφτασε το ασθενοφόρο, λίγο αργότερα κατέληξε. Ελπίζουμε οι άλλοι τρεις άνθρωποι να επανέλθουν, να είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι μιλάμε για αλλοδαπούς και σχετικά νεαρούς σε ηλικία, από όσο ξέρω μέχρι στιγμής ήταν γύρω στα 40-45 ετών. Θα δούμε όλα τα στοιχεία το βράδυ σε αναλυτικό ρεπορτάζ που θα υπάρξει μέσα από τα δελτία της τηλεόρασης του ΑΧΑΕ. Βέβαια, δυστυχώς, όπως είπαμε, αυτό το τραγικό πραγματικά δυστύχημα στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο. Εργατικό δυστύχημα. Οι πληροφορίες, μάλιστα, να πω ότι αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα ισπανικής ποικιλίας, αλλά δεν είναι κάτι που έχει. 45 ετών, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει ακόμα, ναι. Επειδή ακριβώς υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν διασταυρωθεί, επειδή είναι λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες, όπως είπες και εσύ στην αρχή, οι πληροφορίες έλεγαν για έκρηξη σε αμπάρι πλοίου, πολλά μπερδεύτηκαν. Γι' αυτό μεταφέρουμε τις πληροφορίες που έχουμε διασταυρώσει μέχρι αυτή την ώρα και που είμαστε σίγουροι για αυτά που λέμε, για να μην υπάρχει και διασπορά ειδήσεων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακριβώς. Και όλα τα υπόλοιπα, βέβαια, όταν συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες και τις διασταυρώσουμε, στα επόμενα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΑΧΑΕ. Πάμε σε ένα άλλο τώρα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς είχαμε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, όπου αποκαλύφθηκε χθες μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΑΧΑΕ, Ελένη. Και νομίζω αυτή την ώρα, σε λίγο, θα έχουμε συνέντευξη τύπου για το συγκεκριμένο θέμα. 4 παρατέταρτο θα έχουμε συνέντευξη τύπου από τον αστυνομικό διευθυντή ΑΧΑΕ, τον κύριο Ιωάννη Σεντή, και τον, τον διοικητή της υποδιεύθυνσης ασφάλειας πατρών, τον κύριο Θανάση Παπα-Νικολάου, σχετικά με την εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων, από ό,τι φαίνεται, οι οποίοι διέπραπταν διακεκριμένες κλοπές, ενόπλες ληστείες, ενώ οι πληροφορίες θέλουν, αυτές που μεταδώσαμε και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΑΧΑΕ, να υπάρχει εμπλοκή με τους βιασμούς που είχαμε, με τις ένοπλες ληστείες και βιασμούς, πριν από 2 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, στο Ρίο, στην Κάτω ΑΧΑΕ, και ένα περιστατικό που είχαμε στα Τσουκαλέικα, όπου θα θυμίσω ότι οι δράστες είχαν εισβάλει, είχαν προχωρήσει ληστείες, ένοπλες ληστείες, και σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε απόπειρα βιασμού και σε κάποιες άλλες είχαμε και βιασμό. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δράστες, τρεις οι συλλήψεις μέχρι αυτή την ώρα, η έρευνα συνεχίζεται. Οι συγκεκριμένοι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες, σε άλλες περιοχές, Αρκαδία, Μεσσηνία, Θεσσαλία, και όπως είπαμε και χθες το βράδυ, έχουμε και εμπόριο όπλων. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, στη συνέχεια. Οι επίσημες ανακοινώσεις είναι σε περίπου μισή ώρα από τώρα στην αστυνομική διεύθυνση ΑΧΑΕΑΣ. Μάλιστα. Ελένη, να σε διακόψω λίγο πριν περάσουμε στα υπόλοιπα αστυνομικά. Να πάμε σε τηλεθεάτρια για να μην περιμένει στη γραμμή. Με ενημερώνουν ότι περιμένει αρκετή ώρα. Γεια σας, κυρία μου. Καλό μεσημέρι. Ναι. Γεια σας. Θα κλείσετε την τηλεόρασή σας και θα μας ακούτε από το τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Σε σχέση με το ΟΤΕ. Τι έγινε? Είχα μια περίπτωση κάπου ανάγκη και πήγα στη Σιλαλόγια να μιλήσω στο κάτω τηλέφωνο. Δεν υπάρχει πουθενά. Το πάνω μέρος της πλατείας έχουν βγάλει ολόκληρη και τα τηλέφωνα και το συσκευή, πώς το λένε. Α, μάλιστα. Έφυγα από εκεί, πήγα και στη Ιωνία που είναι το σπίτι μου, εκεί η Ιωνία και Μητροδόρου. Το τηλέφωνο δεν δουλεύει. Δεν παίρνει. Πάω και Αγία Τριάδα που είναι την κρυφία, δεν πατιέται το 3.
Έχω πάρει 10 φορές το τυβλάδες και μου λένε θα στείλουν και δεν κάνουν τίποτα. Και στη καφενείο Τηγανίτα, σε γιατριάδα, δεν δουλεύει, δεν πάει κάτω μέσα. Δεν υπάρχει κανένα άνθρωπος να στείλουν εκεί πέρα να του δουλεύουν. Να τα φτιάξουν, λέτε, να τα φτιάξουν. Να τα φτιάξουν. 10 φορές έχουμε πάρει τηλέφωνο, τι θα γίνει δηλαδή. Μάλιστα. Μάλιστα, καλά κάνετε κυρία μου και μας το λέτε. Σας εξυπηρετεί από ό,τι καταλαβαίνουμε το καρτοτηλέφωνο. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να είναι όλα όπως μας λέτε χαλασμένα. Σε αδειά τρίαδα στην κρυσία μπροστά δεν αφήνεται το νούμερο 3. Τα περισσότερα, ναι, ναι. Έτσι. Στη καφενείο την Κανίτα που είναι σε αδειά τρίαδα εκεί, ναι. Δεν πάει κάθε μέσα. Μάλιστα. Η Ιωνία και Μητροδόρο δεν δουλεύει, το συσκευή δεν δουλεύει. Και στη Σιλαλόνια έχουν έρασει κάποια βούντι, το έχουν βγάλει. Εξαφανιστεί το. Να το δούμε, να το δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπαμε, Ελένη, περιμένουμε βέβαια τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών. Ωστόσο, να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα αστυνομικά θέματα. Δεν ξέρω αν είχες ολοκληρώσει για το θέμα της εξάρθρωσης της εγκληματικής ομάδας. Τα βασικά στοιχεία τα έχουμε. Ωραία, και τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε στη συνέχεια, διότι όπως είπαμε, σε λίγη ώρα θα δοθεί συνέντευξη τύπου στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας και θα έχουμε και για το συγκεκριμένο θέμα αναλυτικό ρεπορτάζ στα επόμενα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Αχαΐα. Παραμένουμε όμως στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ναι, Μαρία. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Να πούμε έτσι, επειδή είχαμε ανακοινώσεις, ναι, και από την Ηλία, ναι, από την αστυνομική διεύθυνση Ηλίας, καθώς είχαμε την εξιχνίαση για δύο ληστείες που είχαν γίνει σε Κοσματοπολείο στο Κατάκολο, ναι, και στα Ελτά στη Βάρδα, όπου είχαμε ταυτόχρονη επίθεση και στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είχαμε την εξιχνίαση των δύο υποθέσεων με τους δράστες και να πούμε ότι τρεις δράστες που έχουν συνδεθεί με τα περιστατικά βρίσκονται ήδη έγκλειστοι στις φυλακές. Και να συνεχίσω και, ναι, να πούμε λίγο να θυμίσουμε λίγο στους τηλεθεατές το περιστατικό που είχαμε στις 11 Οκτωβρίου του 2013 στην περιοχή των Ζαρουκλεϊκών, όπου Ρωμά είχαν επιτεθεί κατά αστυνομικών και είχαν πυροβολήσει. Είχαμε την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου και συγκεκριμένα του μεικτού όρκου του Αμαλιάδος και είχαμε δίκη για 5 εμπλεκόμενους και μάλιστα με βαριές καμπάνες 13 χρόνια στον καθένα. Να σου πω ότι μετά την ανακοίνωση της συγκεκριμένης απόφασης οι συγγενείς που ήταν εκεί κυριολεκτικά κόντεψαν να σπάσουν όλο το χώρο του δικαστηρίου. Μέγαρο, είχαμε επίθεση σε τζάμια, σπασμένα κλπ. Μάλιστα, πάμε σε τηλεθεατή. Γεια σας. Και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να σας καταγγείλω, λακκούβες υπάρχουν σε τμήμα της οδού Σκαγιοπογείου, όπως σε τμήμα της οδού Χαϊλάου Τρικούπη και Ναβαρίνου γωνία, και στο σημείο εκεί υπάρχουν και δέντρα κλαδευτά που εμποδίζουν το δημοτικό φωτισμό. Όπως λακκούβες υπάρχουν στην οδό, στη εισαγωγή των οδών Θεμιστοκλέους και Παρνασσού. Μάλιστα. Ήθελα έτσι να καταγγείλω, γιατί πάλι τα λέμε, τα έχουμε. Τα λέτε, ναι, αυτό ήθελα να σας πω, κυρία μου. Καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο μέρος της Πάτρας είναι γεμάτο λακκούβες. Δηλαδή, είναι επιτακτική ανάγκη να συντηρηθούν οι δρόμοι. Είχαμε, δεν ξέρω αν είχατε δει, και ρεπορτάζ πρόσφατα σε συνεργείο αυτοκινήτων που δείχνει το τι ζημιές προκαλούνται στα οχήματα από τις λακκούβες. Ναι, και ένα άλλο κοντά εδώ στην περιοχή μας. Έχουν τοποθετήσει εδώ και μήνες φανάρια. Ναι, τα οποία δεν λειτουργούν. Τα οποία δεν λειτουργούν. Πού, σε ποιο από όλα τα σημεία, γιατί είναι σε πολλά σημεία που έχουν τοποθετηθεί τελευταίως φανάρια. Ιεροθέο και Κορίνθου. Α, Ιεροθέο και Κορίνθου, μάλιστα. Ναι, όντως, εκεί το γνωρίζουμε. Έτοιμα ετών, να συμπληρώσω αυτά που λέει ο τηλεθεατής, έτοιμα ετών μπήκαν τελικά τα φανάρια μετά από τις διαμαρτυρίες και για τα ατυχήματα κλπ. Μπήκαν και πιο πάνω στην Ιεροθέου.
Τα πιο πάνω λειτουργούν. Στον Απόστολο Παύλο εκεί κοντά λειτουργούν. Στην Ιεροθέου είναι τοποθετημένα, δεν λειτουργούν. Έχει και να πούμε ότι είναι, όπως είπες και εσύ, για το συγκεκριμένο σημείο, ειδικά Ελένη, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, ήταν έτοιμα ετών να τοποθετηθούν φανάρια. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο που ακούσαμε. Θα το δούμε βέβαια αυτό, να δούμε γιατί ακόμη δεν έχουμε τα φανάρια σε λειτουργία. Ναι, πάμε και στην επόμενη γραμμή. Γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, σας ακούμε κυρία. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στο Δήμο Λακκούβες και τώρα με το πρώτο νερό που έριξε ξανανοίξανε και είναι χειρότερες. Να του πούμε συγχαρητήρια. Κοιτάξτε τώρα, όπως καταλαβαίνετε κυρία μου, ό,τι ήταν να γίνει, έχει γίνει. Δεν φαντάζομαι. Τουλάχιστον να βάζει ένα προστατευτικό, γιατί νομίζαμε ότι ήταν εμπαλωμένες και ξαναπέσαμε μέσα. Ναι. Αυτό. Σε ποια περιοχή μένετε? Θέλω να πω ότι μια δημοτική αρχή δεν έχει προλάβει ακόμα να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, από όσο ξέρω, Ελένη. Δεν ξέρω αν έχει αναλάβει κάποια εργολαβία. Να σα πω κάτι, επειδή ήμουν στην πολυκατοικία και έβλεπα την ώρα που μπαλώναν τις Λακκούβες, να σα πω. Ήτανε 10 άτομα, ο ένας δούλευε, οι άλλοι 9 κοιτάγανε. Αυτό, ναι. Το έχουμε ξανακούσει, μας το έχουν ξαναπεί αυτό. Απλά ήθελα να σα ρωτήσω. Ένας δούλευε, οι 9 κοιτάγανε. Αυτό το είδατε τώρα τελευταία? Προχθές τις βάλανε τις Λακκούβες και έχουν ξανανοίξει τώρα. Άμα τα πείτε στην Αγία και κάνετε ένα ρεπορτάζ. Α, μάλιστα. Τότε ναι, έχετε δίκιο. Για δώστε μας έτσι, όχι την οδό που μένετε, πείτε μας κάποια άλλη οδό που να έχει έτσι. Στην Αγίου Κωνσταντίνου όλες οι παράδρομοι τις έχουν μπαλώσει με τις Λακκούβες, Αγίου Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Μάλιστα. Μπαλώματα δηλαδή κυριολεκτικά. Μπαλώματα, ναι, το οποίο έχουν ανοίξει. Μάλιστα. Προχθές είχε γίνει το τροχείο κάτω στον Αλυσό. Ναι. Την καθαρά Δευτέρα. Δυστυχώς. Έπρεπε η αστυνομία, το τροχείο αυτό έγινε πάνω στη στροφή, να βάλει τουλάχιστον στα προηγούμενα και από αυτοί που έρχονται από Πάτρα και αυτοί που ερχόμασταν από Αχαγιά, να βάλουν κάποια προειδοποιητικά, παιδιά. Δεν υπήρχαν τίποτα. Τι λέτε? Μα οδηγεί με αλάρμ να σταματήσουμε. Και πείτε ότι κάποιος ήταν αφηρημένος. Γιατί συνήθως με τα προβλήματα που έχουμε είμαστε αφηρημένοι. Συγγνώμη, δεν είχε γίνει εκτροπή, δεν είχαν βάλει τίποτα, παιδιά. Ήταν σταματημένα αυτοκίνητα να πάρουν τον κόσμο μέσα από το λεωφορείο. Είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, υπάρχουν πολλές καταγγελίες. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είχαν βάλει κάτι να προειδοποιήσουν τον κόσμο. Μεταξύ τους οι οδηγοί αναβοσβήναν πότα. Επειδή όμως η νοοτροπία των Ελλήνων, βρίσκουμε, αναβοσβήνουν πότα, γράφουνε, κόβουμε ταχύτητα, βάζουμε ζώνη, αυτή είναι η μόνιμη διαδικασία που κάνουμε όλοι. Δεν υπήρχε κάτι. Δηλαδή, αν τελευταία στιγμή το βλέπαμε, γινόταν καραμπόλα. Δεν είχαν κάνει τίποτα, παιδιά. Σας το λέω, υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες. Τίποτα. Να ρωτήσω, μήπως περάσατε τη στιγμή. Δεν έβλεπε κανένα. Μήπως περάσατε τη στιγμή όχι, που έγινε το δυστυχώς. Το λεωφορείο το είχαν ήδη σηκώσει, παιδιά. Το λεωφορείο ήταν σηκώσει. Ο 5 που πέρασα εγώ, το λεωφορείο ήταν σηκωμένο και δεν προειδοποιούσαν κανέναν. Ήταν σε εκείνο το σημείο και τα 3 περιπολικά και δεν προειδοποιούσαν τον κόσμο. Μάλιστα. Δηλαδή, περιμέναν να γίνει καραμπόλα για να προειδοποιήσουν τον κόσμο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία που κάνατε. Να είστε καλά, κορίτσια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να πούμε ότι η τηλεόραση του Αχάια βρέθηκε στο ατύχημα, το δυστύχημα. Το δυστύχημα, ναι. Με συγχωρείτε. Ο συνάδελφος ο Άρης ο Γαλιατσάτης, ο καμεραμάν, κατέγραψε τα όσα έγιναν στο σημείο. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε και εκτροπή, γνώριζε με τις κυκλοφορίες. Τώρα, επειδή λέει, είπε η τηλεθεάτρια ότι. Μήπως έγινε αργότερα, Ελένη, ίσως η εκτροπή, αφού. Δεν ξέρω. Να το δούμε πάντως. Κακώς, όπως και να έχει, γιατί μέχρι, από την ώρα που υπάρχει το ατύχημα, μέχρι τελείως να σταματήσει να υπάρχει πρόβλημα τέλος πάντων στον δρόμο, θα πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικά, θα πρέπει να υπάρχουν κόνοι, θα πρέπει να υπάρχει. Σε πάρα πολλά άλλα ατυχήματα και δυστυχήματα. Μου προκαλεί εντύπωση. Βλέπουμε, ναι, βλέπουμε ότι εγκαίρως. Σίγουρα η κυρία που βρέθηκε στο σημείο περιγράφει την κατάσταση όπως την έζησε και δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε. Βεβαίως. Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Νέο μπλοκ. Τώρα σε 6 πληστηριασμούς κατοικιών που ήταν να πραγματοποιηθούν. Την Τετάρτη το μεσημέρι, οι πολίτες προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το πρωτοδικείο. Ενώ αυτό που τονίζεται είναι πως η κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και να προχωρήσει άμεσα στην απαγόρευση των πληστηριασμών. Είπαν και πάλι όχι στους πληστηριασμούς, κάνοντας νέα κινητοποίηση στο πρωτοδικείο το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπήρχαν για σήμερα 6 περιπτώσεις πληστηριασμών, 2 περιπτώσεις πρώτης κατοικίας και 4 περιπτώσεις ακόμη που δεν επρόκειτο ωστόσο για πρώτη κατοικία. Κάθε φορά που κάποιου το σπίτι, το δικαίωμα στην κατοικία απειλείται, τους 7 αυτούς φορείς που δήλωσαν ότι θα αντισταθούν σε τέτοιες ενέργειες θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Μέχρι λοιπόν να λυθεί οριστικά το ζήτημα, μέχρι να νομοθετήσει η κυβέρνηση,
θα πρέπει να είμαστε εκεί ώστε να μην γίνει, να μην επιχειρηθεί κανένας πληστηριασμός, να μην βγει κανένας στο δρόμο επειδή δεν μπορεί να πληρώσει. Η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα και οι πολίτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και κινδυνεύουν να δουν τα σπίτια τους να βγουν σε πληστηριασμό αυξάνονται καθημερινά. Συνέχεια προστίθενται στους υπερχρεωμένους πολίτες της Πάτρας που δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Είναι μια αλήθεια που τη βλέπουμε από όλες τις έρευνες που γίνεται και από την προσέλευση στην Εκπιζώ και από τα εγκαταφυγή στον νόμο Κατσέλη. Συνέχεια αυξάνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αδυναμία και αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα, αυτό θα επιτείνει την αγωνία τους, θα επιτείνει το αδιέξοδό τους. Αυτό που τονίζεται είναι ότι θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και να προχωρήσει στην απαγόρευση των πληστηριασμών. Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια επίγοντος χαρακτήρα που θα φέρει θα είναι η απαγόρευση των πληστηριασμών. Ελπίζουμε λοιπόν να ισχύσει αυτό σύντομα, ώστε να σταματήσει και το καρδιοχτύπη όλων αυτών που απειλούνται να χάσουν το σπίτι τους. Τα νέα σκληρά μέτρα, βλέπει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές. Όπως αναφέρεται, η Δημοτική Αρχή θα βρεθεί μπροστά σε όλους τους αγώνες, κόντρα στα αντιλαϊκά και άδικα, όπως τα χαρακτηρίζει μέτρα. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας βλέπει νέα σκληρά μέτρα για τους Έλληνες πίσω από την συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές. Με τη συμφωνία που υπογράφτηκε, εκείνο που μονιμοποιήθηκε είναι η φτώχεια, η ανεργία, η αντιλαϊκή νόμη και η κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής στο επόμενο διάστημα. Έκφρασή της στο Δήμο θα είναι οι περικοπές σε πόρους και οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, η κατάργηση των οργανισμών και των νομικών προσώπων, ιδιαίτερα στις κοινωνικές υπηρεσίες και η αντικατάσταση των εργαζομένων με κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Είναι στη λογική τους, για παράδειγμα, να κόψουν μέχρι τελευταίο ευρώ την κρατική χρηματοδότηση στους Δήμους και να αντικατασταθεί τα ποσά αυτά από τοπική φορολογία και αύξηση των δημοτικών τελών, πράγμα που δεν πρόκειται να το στηρίξουμε και να το υλοποιήσουμε. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας ξεκαθαρίζει πως εν ώψη των νέων μέτρων που φαίνονται στον ορίζοντα, η πολιτική του Δήμου θα είναι αγώνας, αντίσταση και αντίδραση απέναντι στα αντιλαϊκά μέτρα. Εκείνο που σίγουρα φαίνεται και από τις αποφάσεις και από τη συμφωνία που έχουμε είναι ότι θα συνεχιστεί με αμύωτη ένταση η αντιλαϊκή πολιτική και έρχονται και νέα μέτρα τα οποία θα είναι εξοδοτικά για τα λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι σίγουρο για τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη διακρατική ένωση που είναι ενάντια στους λαούς επιβάλλει κανόνες που συνεχώς θα χειροτερεύουν το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων και σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας που ήδη το επίπεδο το βιωτικό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Το Δήμος της Πάτρας συνεχίζει με αγώνα κόντρα στα αντιλαϊκά μέτρα. Εννοείται, με διεκδικήσεις όλων των ζητημάτων που αφορούν τα λαϊκά στρώματα. Εμείς δηλαδή θα είμαστε στην πρώτη γραμμή να στηρίξουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, το λαϊκό κίνημα, το εργατικό κίνημα που πρέπει να βγει ορμητικά μπροστά. Η λίστα των μεταρρυθμίσεων Βαρουφάκη μπορεί να έγινε δεκτή από το Eurogroup. Οι πολίτες όμως αγωνιούν για το αύριο. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα τρίτο μνημόνιο που απλώς βαφτίστηκε με άλλο όνομα. Οι δεσμεύσεις της χώρας μας, όπως αναλύονται στη λίστα Βαρουφάκη, περιλαμβάνουν όλο το πακέτο των μεταρρυθμίσεων και τις πηγές εσόδων για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Μνημόνιο 3 δεν υπάρχει πιθανότητα. Δυστυχώς, να πούμε, έτσι είναι τα πράγματα. Απλώς έχουν αλλάξει οι λέξεις. Από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς. Κάποιοι μιλούν για νέο πρόγραμμα λιγότερο επώδυνο από το προηγούμενο, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως πρόκειται για μνημόνιο νούμερο 3. Μάλλον για μνημόνιο 3 πηγαίνουμε. Οι δεσμεύσεις είναι πλέον δεδομένες. Βαφτίσαμε το κρέας ψάρι και κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Νέο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεσμεύεται μεταξύ άλλων να μεταρρυθμίσει την πολιτική του ΦΠΑ, να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να σχεδιάσει μια στρατηγική σχετικά με την εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Γιατί άλλαξε τίποτα? Δηλαδή, το μνημόνιο το κάναμε σύμβαση και την Τρόικα την κάναμε τρία παιδιά αγολιώτικα, άλλαξε τίποτα? Μνημόνιο είναι. Μνημόνιο, πότε έχει μνημόνιο είναι. Μόνο που το έχουν μάλλει παραλλαγή αυτή. Τι είναι, τα ίδια ανάποδα είναι. Τα δούμε. Αν τα αλλάξουν, θα τα δούμε στην πορεία με τα νομοσχέδια. Δεν θα υπάρξει, λέτε, κάποια αλλαγή?
Πιστεύω βάσει με αυτά που λένε και αυτοί ότι κάτι θα κάνουν. Ότι λένε ότι δεν είναι έτσι, θα τηρήσουν το πρόγραμμα. Να δούμε, στην πράξη θα το δούμε τώρα κοντά. Εθνική προτεραιότητα είναι το σχέδιο κατά της διαφθοράς. Στόχος να χτυπηθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων, ενώ σε σχέση με το ασφαλιστικό προβλέπεται η ενοποίηση των ταμείων για εξοικονόμηση πόρων. Θα αλλάξει, σίγουρα θα αλλάξει. Ναι, δεν μπορεί μόνο η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κοιτάει να, όσο μπορεί για το λαό να είναι λίγο πιο καλύτερα, αλλά δυστυχώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια δομημένη, με αποτέλεσμα ότι όλα τα κράτη ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα. Αναφορικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, η Ελλάδα δεσμεύεται να μην ανακαλέσει τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Μέχρι τώρα πάει καλά, βλέπω. Τώρα βλέπω μια μικρή αλλαγή. Το μέλλον θα δείξει. Κατηγορούμε τον ένα, κατηγορούμε τον άλλον, αλλά μία από τα ίδια θα πάρουμε πάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα. Στη λίστα περιλαμβάνονται και οι πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης. Τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των δύο φαρμακοποιών από την Πάτρα που φέρονται ως φοροφυγάδη ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της πόλης. Πρόκειται για καταθέτες πολλών εκατομμυρίων ευρώ που εκτός από τα φάρμακά τους διατηρούν και από τα φαρμακεία τους διατηρούν και άλλες επιχειρήσεις. Παρέμβαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πατρών μετά την αποκάλυψη ότι δύο φαρμακοποιοί εντοπίστηκαν να έχουν λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρώ που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν. Κοιτάξτε, τα λεφτά αυτά καταρχήν δεν συζητιέται ότι δεν έχουν βγει από δουλειά φαρμακοποιού. Νομίζω το κάνει σαφές και η ίδια η ανακοίνωση του υπεύθυνου του οικονομικού εγκλήματος που μιλάει για ναυτιλιακές εταιρείες και παράνομες δραστηριότητες. Όσον αφορά τα ονόματα, νομίζω ότι σε κάθε παραβάτη και ειδικά σε θέματα τέτοια οικονομικού εγκλήματος, τα ονόματα πρέπει να δίνονται και να γνωριζόμαστε καλά ένα μεταξύ μας. Δεν αφορά μόνο τους φαρμακοποιούς, αφορά οποιοδήποτε επάγγελμα και οποιοδήποτε άλλο έχει τέτοιο θέμα. Ο Σύλλογος καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε κατασχέσεις και να μην σπηλώνουν ομάδες και επαγγελματικές τάξεις. Εμάς μας ενόχλησε η επαγγελματική δραστηριότητα. Θεωρώ απαράδεικο το γεγονός ότι μπήκε δίπλα η επαγγελματική δραστηριότητα. Και αυτό ισχύει για το οποιοδήποτε επάγγελμα. Από τη μία μεριά η εφορία ομολογεί ότι οι φαρμακοποιοί είναι το πιο ειλικρινές επάγγελμα και είναι, διότι δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα. Από την άλλη πλευρά στοχοποιεί λέγοντας ότι είναι δύο φαρμακοποιοί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι δύο πολίτες που έχουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αν ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, αγελαδοτρόφοι, τι θα άλλαζε. Συνοχλεί δηλαδή που στοχοποιούν τον κλάδο. Βέβαια, βέβαια. Και αναφέρονται μόνο σε φαρμακοποιούς. Εγώ δεν βλέπω, δηλαδή άλλα επαγγέλματα δεν έχει λίστα. Έχουν βρει ένα καρό ανθρώπους. Ναι. Και μέσα στις 12.000 φαρμακοποιούς δεν υπάρχουν και 5. Το θέμα είναι που εδώ βρέθηκαν δημόσιοι υπάλληλοι που δεν δηλώναν τους μισθούς τους. Αυτά, κοιτάξτε, προάγουν τον κοινωνικό αυτοματισμό και από αυτό χορτάσαμε στα μνημονιακά χρόνια. Έτσι, αν είναι δηλαδή να το συζητήσουμε σε αυτό το επίπεδο, δεν θα βγάλω μάκρη. Στρεφόμενοι. Εδώ πέρα έχουμε δύο ανθρώπους, δύο πολίτες, οι οποίοι είναι παραβάτες. Και το θέμα είναι να ανακαλυφθεί το κύκλωμα πίσω από το οποίο βγαίνουν τα χρήματα αυτά. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρώτος φαρμακοποιός που ασχολείται και με ναυτιλιακές εταιρείες φαίνεται να έχει καταθέσεις 50 εκατομμύριων ευρώ, ενώ ο δεύτερος 10 εκατομμύρια ευρώ. Όσο οι απαιτήσεις γίνονται πιο σύνθετες, το βιβλιοπωλείο Κύκλος Βιβλίου εξελίσσεται σε κάτι παραπάνω από ένα απλό βιβλιοπωλείο. Κύκλος Βιβλίου. Βιβλία λογοτεχνικά, σχολικά, χαρτικά είδη γραφείου. Και σε συνεργασία με την εταιρεία Gold Traders, αγορά, πώληση, ενεχειρίαση κοσμημάτων. Με αξιοπιστία, εχεμήθεια, εμπιστοσύνη. Κύκλος Βιβλίου Gold Traders. Ακροτηρίου 72, Πάτρα. Τηλέφωνο 6944-21-2150. Για λύσεις και ιδέες, μπες στον κύκλο. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120, Πάτρα. Στις σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής για τα όσα παρατηρήθηκαν το τριήμερο του Καρναβαλιού. Αθέμητος ανταγωνισμός, ασυδοσία στην πώληση αλκοόλ αμφιβόλου προέλευσης, σύμφωνα με τις καταγγελίες. Ο Σύλλογος ζητά να ανοίξει εδώ και τώρα η συζήτηση για το τι καρναβάλι θέλουμε. Αλλοδαπή, με καρόσια,
Πούλαγαν μαυροδάφνη πάνω σε καρότσια του σούπερ μάρκετ. Ας είδε ότι πώληση αλκοόλ στο καρναβάλι καταγγέλει ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής, με χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικράτησε περίπτερο στην καρδιά της Πάτρας, το οποίο πούλησε πάνω από 6.000 μπουκάλια μαυροδάφνης. Υπήρξαν πολλά περίπτερα που πούλησαν αλκοόλ και τα πούλησαν σε ανήλικους, γι' αυτό και είδαμε αυτά φαινόμενα. Αλλά το χειρότερο, το εγκληματικό, ήταν τα καρότσια των σούπερ μάρκετ που ήταν γεμάτα με μαυροδάφνη, η οποία δεν είναι πιστοποιημένη. Η μαυροδάφνη είναι ένα προϊόν το οποίο από πάνω πρέπει να έχει ταινία πιστοποίησης. Αυτή λοιπόν η μαυροδάφνη δεν ήταν πιστοποιημένη, δεν ήταν μαυροδάφνη. Έχουμε πληροφορίες ότι έχουν βρεθεί μπουκάλια τέτοια. Μας έχουν πει ότι θα μας τα φέρουν και θα τα πάμε στο χημείο του κράτους να αποδείξουμε τι ήταν. Δεν υπάρχει επάνω ούτε ποιος τα έφτιαξε. Και μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Πληροφορίες λένε ότι μπορεί να ήταν και 100.000 μπουκάλια. Σε συνεδρίαση του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το απόγευμα, συζητήθηκαν όλα τα φαινόμενα παράνομης διακίνησης που παρατηρήθηκαν στο φετινό καρναβάλι. Έγιναν παράλληλα καταγγελίες από ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης για συναδέλφους τους που λειτουργήσαν κατά τρόπο αθέμητο σε βάρος του κλάδου. Ποιο καρναβάλι θέλουμε? Θέλουμε καρναβάλι που η εποχή επιτάσσει να είναι ηχεία έξω από τα μαγαζιά και να πουλάμε εκτός καταστημάτων αλκοόλ και τρόφιμα, ηχεία και DJ στους δρόμους. Εάν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το καρναβάλι να είναι street party, να το ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε street party και να βγούμε στους δρόμους έξω από τα πεζοδρόμια, να βάλουμε το DJ απ' έξω με πολύ χαμηλότερο κόστος ποτού και φαγητού, και να ούτως ώστε ο κόσμος να μην ψωνίζει προϊόντα τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα. Είναι απαραίτητο πλέον, όπως αναφέρεται, να συζητηθούν τα κακώς κείμενα και να αποφασιστεί τι καρναβάλι θέλουμε. Αν έχουμε φτάσει εκεί και αν, έτσι είναι, αν πρέπει έτσι να είναι το καρναβάλι μας, να το ξέρουμε, ο Δήμος ο οποίος διοργανώνει το καρναβάλι και είναι η διοργανώτρια αρχή, να μας πει ότι πώς πρέπει να το κάνουμε. Και εμείς ακολουθήσουμε αυτό που θα μας πει. Να μιλήσουμε για το καρναβάλι τώρα. Την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα. Να μιλήσουμε για το καρναβάλι του 16 τώρα. Δηλαδή αυτό που όλα τα χρόνια όλοι οι υπεύθυνοι του καρναβαλιού λέγανε, κυρίως ότι έναρξε το καρναβάλι του 16 και εμφανιζόσατε μετά από 6 μήνες 7, αυτό να γίνει πραγματικότητα. Να μιλήσουμε για το καρναβάλι του 16 τώρα, με τα καλώς και τα κακά κείμενα. Μαθητές έφτιαξαν διάφορα προϊόντα τα οποία και πούλησαν στην πλατεία Γεωργίου στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν αλλά και να δουν πώς είναι το εμπόριο. Υπαγκιστήθηκαν και μαθητές πούλησαν τοπικά προϊόντα στην πλατεία Γεωργίου στο πλαίσιο του προγράμματος αγωγής σταδιοδρομία σε δίκτυο με θέμα τοπικά προϊόντα και ανάπτυξη. Τι δίνει? Φτιάξει τις κεραλιφές που είναι από μελισσοκέρι και ελαιόλαδο. Είναι πολύ καλό για ενυδάτωση, για εγκάφματα, δεν αφήνει σημάδια, αυτά. Μόνοι σας τα φτιάξατε? Ναι. Τα παιδιά της Ιαπωνίας. Μάλιστα. Πόσο φαίνεται το εμπόριο? Μια χαρά. Δύσκολα τα βλέπεις εδώ? Λίγο. Με ομάδες. Εδώ πέρα φτιάξαμε μαζί το σουφλέ και τα σαπούνια με αρώματα και σχέδια. Τα υπόλοιπα παιδιά έφτιαξαν μαρμελάδες, μερέντες, γλυκά του κουταλιού. Η διαδικασία όλη αυτή πώς σου φάνηκε? Δημιουργική. Ναι. Ήταν ένας συνδυασμός προώθησης των τοπικών προϊόντων και επιχειρηματικότητας. Στο πλευρό τους φυσικά και βρέθηκαν και οι καθηγητές που ήταν υπεύθυνοι εφαρμογής του προγράμματος. Ο στόχος είναι να αναδείξουν τα τοπικά προϊόντα, αλλά κυρίως να καταλάβουν ότι έχουν ένα πλούτο στα χέρια τους που τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα να επιλέξουν σταδιοδρομία μένοντας στον τόπο τους. Είναι σχολεία ΕΠΑΛ, σχολεία της περιφέρειας και του κέντρου, για να κατανοήσουν ότι η επιλογή ενός επαγγέλματος που θα μπορέσουν να ζήσουν στον τόπο τους δεν είναι επιλογή εσωστρέφειας, αλλά είναι μια δυναμική επιλογή για να αναπτύξουν τον πλούτο που έχουν στα χέρια τους. Τα παιδιά εδώ παρήγαγαν κάποια προϊόντα, έχουμε και κάποιες χορηγίες, είναι παιδάκια τα οποία έχουν έρθει από το Σταυροδρόμι, τη Χαλανδρίτσα, την Αχαγιά, αλλά και τα ΕΠΑΛ του κέντρου. Σκοπός είναι να δουν τα παιδιά στην πράξη τι σημαίνει πραγματικά εμπόριο. Και το εμπόριο έχει καλή διάθεση, έχει αξιοσύνη, έχει κακοτυχίες, μπορεί να έχει και βροχή, άρα θα δουν όλα τα προβλήματα και όλα τα καλά στην πράξη. Στην τελική ευθεία για την κατασκευή του βρίσκεται ο βιολογικός καθαρισμός στο Γήθιο. Πρόκειται για ένα έργο άμεσης προτεραιότητας για την περιοχή.
το έργο είχε ξεκινήσει στο παρελθόν και τώρα θα προβούμε στην ολοκλήρωσή του. Τα κομμάτια που θα κατασκευαστούν θα συνδεθούν με το υπόλοιπο δίκτυο και Ιούλιος του 2015 θα παραδοθεί. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάδοχος εταιρεία είναι η Δομική Βιομηχανική, ΑΕ, με έκπτωση 23% το έχει πάρει. Ευτυχώς δουλεύεται μέχρι στιγμής χωρίς κανένα πρόβλημα. Μέχρι τον Ιούλιο θα ολοκληρωθεί ολόκληρο το έργο ή μόνο τα δίκτυα? Τον Ιούλιο έχουμε παράδοση των δικτύων ακαθάρτων και όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, υπογράφουμε έτσι μας την επόμενη εβδομάδα με την ανάδοχο κοινοπραξία Μεσόγειος Ήρωνα ΤΕ και έχουμε παράδοση και των εγκαταστάσεων του βιολογικού 31/12/2015. Δηλαδή μέχρι τέλος του 2015 θα έχουμε το έργο σε πλήρη εκτέλεση και ολοκλήρωση. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο από την τηλεόραση του Αχάια. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ρογκάλας Lift. Νούμερο 1 σε ενελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάλας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες σκάλας από 4.000 ευρώ μόνο.